Που διακρίνει κίνδυνο μπροστά στη, σε αυτή την αστάθεια που υπάρχει. Με πρώτο τον Πρωθυπουργό. Ναι. Ο Πρωθυπουργός χθες ήταν σαφής. Ο Πρωθυπουργός έστειλε σήμα στις αγορές. Είπε, ελάτε στην χώρα μας, κανιβαλίστε την, διότι έτσι το επιβάλλει το κομματικό μου συμφέρον. Ποιο είναι το κομματικό μου συμφέρον? Να κινδυνολογήσω, να σπείρω τον τρόμο, το φόβο, μην τυχόν και τσιμπήσουν οι Έλληνες ψηφοφόροι και διασωθεί ο Σαμαράς. Για να συνεχίσει την ίδια πολιτική. Ο Σαμαράς εξαναγκάστηκε να κάνει αυτή την εσπευσμένη διαδικασία. Δεν ήταν στον αρχικό προγραμματισμό του. Γιατί εξαναγκάστηκε? Κάτω από την λαϊκή κατακραυγή, κάτω από την πίεση. Είναι το αποτύπωμα της κοινωνικής κατακραυγής αυτό που ζούμε. Λαϊκή κατακραυγή, ο κόσμος είναι το αποτύπωμα. Μη διακόπτεται. Καλά, αν αρχίσετε τώρα οι δύο κυρίες του τραπεζιού, έτσι, εμείς θα σταματήσουμε. Θα μας κεράσετε. Λοιπόν, επαναλαμβάνω λοιπόν, κάτω από την πίεση και την διαπιστωμένη αποτυχία μιας πολιτικής σε όλα τα επίπεδα. Μιας πολιτικής που απέτυχε στο οικονομικό πεδίο, μιας πολιτικής η οποία έσπηρε την δυστυχία. Αυτό δεν έχουμε ζήσει 5 και πλέον χρόνια. Εντάξει. Τώρα, τι σχέση πέρα, έχει, τι πέρα, σχέση πέρα, έχει πέρα, λοιπόν πέρα. Αυτό που είπε μόλις χθες ο κ. Σαμαράς μιλώντας, ότι κινδυνεύει η χώρα να βγει από το ευρώ, με αυτό που μας έλεγε πριν από ένα μήνα, με αυτό που μας έλεγε όλους τους προηγούμενους μήνες, ότι ουσιαστικά έχουμε αφήσει πίσω μας την εποχή του μνημονίου, για να έρθει ο κ. Σόιμπλε χθες και να πει: έχουμε μπροστά μας την αξιολόγηση για την τελευταία δόση και με όλα τα μέτρα που αυτή συνοδεύεται, τα μνημονιακά μέτρα, πολύ συγκεκριμένα. Αμέσως μετά ακολουθεί μια άλλου είδους αξιολόγηση για την πιστοληπτική γραμμή, η οποία θα συνοδεύεται από ένα άλλο καθεστώς επιτήρησης και από νέα μνημονιακά μέτρα. Αυτά τα αποκρύπτουνε. Θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν ένα θολό. Συγγνώμη, ένα δεν θολό. Θα διακόψω. Μα διακόπτετο. Όχι, όχι. Το, το δεύτερο πότε το είπε. Το δεύτερο. Χθες. Χθες το είπε. Το δεύτερο. Μα το χθες. Το πρωί το δείξανε στην αυγή εδώ την εκπομπή τη. Το δείξαμε. Να σα πω δύο λεπτά. Λοιπόν, πήραμε όλοι τη μύτη. Δύο λεπτά. Άρα λοιπόν. Όχι δύο λεπτά. Είπε για τα μέτρα για την αξιολόγηση και μετά για την προληπτική γραμμή συνήθω. Δύο λεπτά. Είπε ότι είναι δύο φάσει. Να ξαναδούμε την δήλωση Σόιμπλε αν θέλετε. Να ξαναδούμε την δήλωση Σόιμπλε. Εσεί που δεν τα αποκρύπτετε. Εσεί που δεν τα αποκρύπτετε. Ποια είναι η θέση που λοιπόν, πάρετε μπροστά σε όλα αυτά? Είναι αξιόπιστος αυτός ο Πρωθυπουργός? Όχι, δεν είναι. Είναι Πρωθυπουργός του χάους. Είναι ο αναξιόπιστος Πρωθυπουργός. Διότι ξεγέλασε μία φορά το 12 την ελληνική κοινωνία όταν άρπαξε την ψήφο των Ελλήνων λέγοντας ότι θα αγωνιστεί. Θα πάμε και σε εμάς. Και κυρίως θα πάμε σε εμάς δια της ψήφος του ελληνικού λαού. Εκεί θα οδηγηθούμε. Και να καταλάβετε κάτι, κυρία Σιμακοπούλου, και όλοι εσείς στη Νέα Δημοκρατία. Ότι το 14 και οι αρχές του 15 που θα γίνουν εκλογές δεν είναι 12. Ναι, από όλες τις απόψεις. Πάντως και αντικειμενικά. Τώρα πάει να γυρίσει. Και αντικειμενικά και κυρίως διότι υπάρχουν συσχετισμοί. Πρώτα απ' όλα μέσα στην ελληνική κοινωνία. Είναι η έσχατη ευκαιρία σας. Η έσχατη ευκαιρία σας. Γι' αυτό είναι η μάχη των μαχών. Κυρία Σιμακοπούλου, δύο λεπτά. Δύο λεπτά να μάθει κάτι ο κόσμος τώρα, παιδιά. Μισό λεπτό. Κύριε Σκουρλέτη. Εγώ θέλω ο κόσμος να μάθει αν φοβάται ο κύριος Σκουρλέτης. Μισό λεπτό. Δεν φοβάται. Μισό λεπτό. Θέλω να ακούσω το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, να λέει. Δεν μας κλείνεται το ρήμα, φοβάται. Το ρήμα φοβάμαι, δεν μας το κλείνετε. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός. Φοβάται ο κόσμος, φοβάται ο κόσμος. Φόβο μόνο. Φόβο μόνο. Δεν είναι πρόγραμμα ο φόβος και το μνημόνιο. Ο φόβος και το μνημόνιο δεν μπορεί να είναι πρόγραμμα κυβερνητικό. Παρακαλώ. Πάρτε το είδηση. Παρακαλώ. Κύριε Σκουρλέτη, δύο λεπτά. Κινδυνολογείται ασύστολα. Τελειώνει η προεδρική εκλογή. Και δεν βγαίνει πρόεδρος. Όπως κατά τη γνώμη μου το πιθανότερο. Πάμε σε εκλογές αμέσως. Άρα 10 Φλεβάρι, 8, 12, 9, αυτό. Μία ή οχτώ είναι εκλογές. Ωραία. Οχτώ γίνονται εκλογές. Στο Λεβάρι γίνονται εκλογές. 9 το πρωί να λαμβάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν είναι πρώτος όπως λένε οι δημοσκοπήσεις, να φτιάξει κυβέρνηση αυτοδύναμη με άλλους. Λοιπόν, 29 Φλεβάρι τελειώνει το μεσοδιάστημα που έβαλε αυτή η τεχνική αυτή. Στο ενδιάμεσο, η Ελλάδα κανονικά πρέπει να τελειώσει την αξιολόγηση. Έτσι. Εάν εσείς αναλάβετε, δεν θα την ολοκληρώσει την αξιολόγηση. Θα πείτε, παιδιά, ούτε αξιολογήσετε, τίποτα, πάμε την αργία. Θα μπούμε σε μια νέα φάση διαπραγμάτευσης όλων αυτών των ζητημάτων. Όλα αυτά θα δούμε κάτω από το φως της διαπραγμάτευσης. 27 μέρες θα γίνει. Όλα αυτά θα δούμε κάτω από το φως της διαπραγμάτευσης. Πρέπει να καταλάβουμε. Άρα αυτό που λέει. Πρέπει να είναι μια διαπραγμάτευση, είναι μια αξιολόγηση η οποία πρέπει να τελειώσει, να πάρετε κάποια λεφτά και μετά να μπείτε σε μια γραμμή στήριξη. Εσείς λέτε, παιδιά, κομμένα αυτά. Πάμε από την αρχή. Και κάνουμε μια άλλη διαπραγμάτευση συνολικότερη, υποθέτω, έτσι. Προφανώς. Κοιτάξτε να δείτε. Η καλύτερη απάντηση, το καλύτερο σήμα. Επιτρέψτε μου. Ναι. Το καλύτερο σήμα
προς αυτό που λέμε τον κόσμο των αγορών, αν και δεν μπορούν αυτές να υπαγορεύουν λύσεις, να μας το πείτε αυτό. Αν θεωρείτε ότι πρέπει να καταργήσουμε την ψήφο του κόσμου και τη δημοκρατία και ότι θα πρέπει να πάμε σε ένα καθεστώς απόλυτης κυριαρχίας των αγορών, να το πείτε τα δύο κόμματα που συγκυβερνάτε. Να το πείτε. Να το πείτε μάλιστα να κάνετε και μια συνταγματική αναθεώρηση και να πείτε κάθε 10 χρόνια να ψηφίσετε. Εσείς να πείτε ότι δεν θέλετε λεφτά από τις αγορές, θα πάτε να τα δείτε. Το καλύτερο σήμα για τις αγορές τι είναι? Να έχεις ένα σχέδιο απέναντι στην κρίση. Ένα σχέδιο βιώσιμο αυτή τη στιγμή, ρεαλιστικό, είναι αυτό που ξεκινάει από τον πυρήνα του προβλήματος, που λέγεται κρίση χρέους στην Ελλάδα. Όταν λοιπόν ο Πρωθυπουργός δεν το αγγίζει αυτό, ουσιαστικά τι λέει? Ότι δεν έχω σχέδιο. Συγγνώμη, το σχέδιο σας δεν είναι Θεσσαλονίκη. Και αφήνει έρμη. Και αφήνει έρμη, κύριε Σκουρλέτη. Θα σας πω αυτό και αυτό. Δεν είπε ο κύριος Σταρδάκης και ο Σταφάνς. Το σχέδιο σας δεν είπε Σταφάνς. Το σχέδιο λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ, το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν έχει ένα κομμάτι του που είναι οι άμεσες δεσμεύσεις του, όπως αυτές που δεν ξέρω αν τις έχει διαβάσει και τις έχει καταλάβει η κυρία Σιμακοπούλου. Αφορούν αυτά που παρουσιαστήκαν στη Θεσσαλονίκη. Και το άλλο είναι το βασικό ζήτημα του χρέους. Όσο λέμε ότι το χρέος πάει καλά και ότι αυτή η πολιτική πέτυχε, δεν υπάρχει επίδειτο διαπραγμάτευση. Κατευθείαν στη συζήτηση για το χρέος. Και τα άλλα είναι δεύτερα, μικρότερα, υποδεέστερα, υποσύνολα. Σωστό. Και λίγη παράταση και δεν υπάρχει ασφάλεια και δεν υπάρχουν τα λεφτά από το τούχου σου. Αφήστε να τα πει ο Σόιμπλε. Αφήστε να τα πει ο Σόιμπλε. Μην τα λέτε εσεί για αυτό. Κυρία Σιμακοπούλου, παρακαλώ. Σιμακοπούλου σας λένε, όχι Σόιμπλε, όχι κυρία Άννα Σόιμπλε. Λοιπόν, κυρία Σκουρλέτη, μισό λεπτό. Να το εξειδικεύσω, να τελειώσουμε με αυτό το κομμάτι. Σχετικό με αυτό το κομμάτι. Η λογική λέει ότι αυτά που λέει ο Σόιμπλε σήμερα θα τα λέει και το Φεβρουάριο, που θα είσαστε εσείς κυβερνητές.